Καλησπέρα ομάδα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του TRH Garage. Γενικότερα προσπαθώ ταυτόχρονα να αποφυτίσω και να πετύχω και μερικούς άλλους στόχους μου, οπότε δυστυχώς τα βιντεάκια έχουν μείνει λίγο πίσω. Και ένα πράγμα που πάει ακόμη πιο πίσω στα βίντεο είναι αυτό που θα δούμε στο σημερινό μας βίντεο. Σήμερα λοιπόν εγκαταλείπουμε το στούντιο. Το 2020 και το 2021 έχουν συνερήσει πάρα πολλά πράγματα από πολλούς από εμάς. Εγώ προσωπικά αναγκάστηκα να καταλήψω το MX5. Αναγκάστηκα να καταλήψω το PlayStation και γενικότερα το gaming. Αναγκάστηκα να αφήσω τα βίντεο λόγω υποχρεώσεων και διαβασμάτων. Και αυτή τη στιγμή αναγκάζομαι να αφήσω αυτόν εδώ τον χώρο που τόσο αγαπώ και με τόσο κόπο έφτιαξα. Αυτό ευτυχώς είναι προσωρινό, που σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να αλλάξουμε χώρο. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσω, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα. Έχω βασικό εξοπλισμό, έχω ηλεκτρονικά, έχω τον υπολογιστή, έχω τα ρούχα μου κλπ. Οπότε πρέπει να ξεκινήσω σιγά σιγά να αδειάζω ράφια, ντουλάπια κλπ. Και να φύγουμε από αυτόν εδώ το χώρο. Πάμε να το δούμε μαζί. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, cause I got it figured out, I'm just honest and I'm loud, say I'm modest but I'm proud, no I never had a doubt, yeah. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε το αγαπημένο μου και το πιο καινούργιο κομμάτι που έχω φτιάξει εδώ στο σπίτι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να λύσουμε μια πάρα πολύ βασική απορία. Γιατί χρειάζεται να φύγω από αυτό το χώρο, γιατί πήρα τα προσωπικά μου αντικείμενα και γιατί μετακομίζω. Εξάλλου δεν έχω να σας κρύψω κάτι, όλα γίνονται νόμιμα, όλα δηλώνονται κανονικά. Ο χώρος αυτός αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένος προκειμένου να φιλοξενήσει κόσμο βραχυπρόθεσμα και να ενοικιαστεί δηλαδή το καλοκαίρι. Τα προσωπικά μου αντικείμενα έχουν φύγει και από τα ντουλάπια μέσα και από τα ράφια όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό μπορεί να φαίνεται άσχετο με το κανάλι, αλλά είναι μια μεγάλη απόφαση και σχετίζεται άμεσα με το μαζδάκι, καθώς αυτή η επιλογή θα μας δώσει την οικονομική ανεξαρτησία και θα μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να το έχουμε στην κατοχή μας, να έχουμε και τις πινακίδες και να κάνουμε και τα παιχνίδια μας. Οπότε ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, παρόλα αυτά την πήρα. Το έχω ξανακάνει και προηγούμενες χρονιές, οπότε είχα μια εμπειρία. Με βαριά καρδιά λοιπόν φεύγουμε από αυτό το χώρο και πάμε να δούμε πού θα εγκατασταθούμε, γιατί κάπου πρέπει να μείνω κι εγώ. Κάτι που θα δείτε στο επόμενο βίντεο. Για την ώρα, απολαύστε ένα timelapse με το πώς έχει διαμορφωθεί ο χώρος.
παρά τις δυσκολίες που είχε η συγκεκριμένη απόφαση και στο κομμάτι της υλοποίησης αλλά και στο ψυχολογικό κομμάτι, νομίζω ότι αυτό που έρχεται είναι δυνατό επίσης. Πάμε για καινούριο στούντιο. Πάμε για καλοκαιρινό base. Πάμε για να φτιάξουμε ένα χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, που θα μου φιλοξενήσει όλο το καλοκαίρι. Θα το δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα, απλά θα φύγουμε από εδώ. They've been spending more than lives living in the gangster's paradise. They've been spending